στην ιδέα πως δεν θα γυρίσεις πια. Δεν έχω αγκαλιά, μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά. Πεθαίνω στην ιδέα πως δεν θα γυρίσεις πια. Νυχτωδία, το φως έχει πάρει και σε ποιον γαλαξία να σε βρω. Εδώ είναι Αττική, θεό τα μάρι, κι εγώ ένα παιδί. Ξένοι φαντάροι στο βουρκό μέσα τα νερά, ποια γλώσσα μου μιλά. Αυτό ήταν το τραγούδι με το οποίο συμμετείχε στον τελικό ο Γιώργος Καρέλης. Ένα παιδί το οποίο πήρε την απόφαση και συμμετείχε σε ένα μεγάλο μουσικό διαγωνισμό τηλεοπτικό. Δεν μ' αρέσει ο ορισμός reality, γιατί το επίπεδο των κριτών και γενικά του περιεχομένου του The Voice φέτος ήταν ιδιαίτερα ανεβασμένο σε σύγκριση με οτιδήποτε άλλο έχουμε δει στην ελληνική τηλεόραση και με αυτά τα οποία ήδη προβάλλονται, που κατάφεραν να φύγουν μακριά από τον λόγο ορισμό και έδωσαν τη δυνατότητα σε σπάνιες και εξαιρετικές φωνές να ξεχωρίσουν. Έχουμε πολλά να πούμε. Και να μην τα λέω μόνη μου, να πούμε ευθύς αμέσως. Ένα καλό απόγευμα. Και στην Νίκη την Πελαδάκη. Καλό απόγευμα. Τον αίτιο της πρόσπισης, γιατί η Νίκη γυρίζει και μυρίζει και βρίσκει και τους ωραίους καλεσμένους. Γιώργο, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, Αντιγόνη Νίκη. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για την πρόσκληση. Με την Νίκη γνωριζόμαστε. Ναι, ήθελα να το πω. Το Γιώργο το γνώρισα μέσω Τζορτζίνας, της αγαπητής Τζορτζίνας. Είσαι εκεί μια μουσική συντεχνία φοβερή. Με Τζορτζίνα έχουμε παλιό παρελθόν. Είναι αγάπη συναδελφική. Και ναι, μου το σύστησε με τα καλύτερα λόγια πριν 2 χρόνια. Βγήκε εδώ πέρα Καρέλιδες και Σία με τον γκρουπ του, τέλος πάντων, που ακόμα συνεχίζει να έχει. Γενικά ο Γιώργος είναι ένα παιδί πολύ ταπεινό, πολύ. Όχι χαμηλών τόνων, είναι πολύ ταπεινό παιδί. Είναι αγαπάει αυτό που τη μουσική. Ναι, ακριβώς. Γιατί αυτό το χαρακτήρα έβγαλες και στην τηλεόραση. Και έτσι κάτσε να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Όπου θες δεν μου λες. Γιατί ακόμα και το τραγούδι του τελικού έχει ένα ωραίο παρασκήνιο να μου πεις που δεν το ξέρει ο κόσμος. Γιατί με άλλο τραγούδι ήταν διαγωνιστής, με άλλο τραγούδι διαγωνίστηκες. Και θα τα πούμε όλα αυτά. Καταρχήν, πώς πήρες την απόφαση να πάρεις μέρος. Πάμε από την αρχή, από το μηδέν. Πήρα την απόφαση βασικά ένα απόγευμα στο σπίτι και είδα ότι δηλώνουμε συμμετοχή για το Voice, είχαν γίνει διαφημίσεις, όλα αυτά. Το σκεφτόμουν και παλαιότερα μου λέγανε όλοι οι δικοί μου, η οικογένειά μου, οι συγγενείς μου, κάνε κάτι, δήλωσε. Εγώ είμαι λίγο περίεργο στο μυαλό ότι άμα μου λένε κάνει κάτι. Το κάνεις ανάποδα. Ναι, δεν το κάνω. Έπρεπε να σου πω λοιπόν μην πας, δεν πας. Ναι. Και όταν είχα χαλαρώσει πλέον από αυτά, βλέπω τη διαφήμιση ότι άρχισε να συμμετείχε στο Voice και λέω εντάξει, δεν έχω να χάσω κάτι. Θα ήθελα να το κάνω αυτή τη στιγμή. Ναι. Και δήλωσα συμμετοχή, πέρασα τα πρώτα pre-auditions. Αυτά που δεν είδαμε εμείς στον τηλεοπτικό αέρα. Ναι, ναι, περνάμε 2 pre-auditions. Αυστηρές επιλογές. Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα καπέλα χωρίς όργανα, μετά είναι τα piano auditions, που ούτε αυτά έχετε δει. Και άμα περνούσε από εκεί, σε ειδοποιήσαν ότι πας στα blinds. Στα blinds. Ουσιαστικά, με ποιο τραγούδι ξεκίνησες να συστήνεσαι στους 4, γιατί ήταν και 4 κριτές αυτά που δεν είδαμε στον αέρα. Όχι. Είναι Όχι. άλλη επιτροπή. Είναι άλλη επιτροπή. Είναι καταξιωμένη μουσική, άνθρωποι της παραγωγής.
Ήταν άνθρωποι που ασχολούνται με πολλά χρόνια με φωνητικά, σε μεγάλους τραγουδιστές. Και από αυτούς περνάς πρώτα και μετά. Σε στέλνουν στους τέσσερις. Το πρώτο τραγούδι που είπες εκεί ποιο ήταν? Είχα πει το απορώ του Πάριου. Ναι. Είχα πει ότι ήταν μια φορά μάτια μου. Με ξυλούρ, δηλαδή το... ξεκίνησες με ξυλούρ τελείως. Ναι, κάπως έτσι. Ναι. Βασικά είχαμε πει πάρα πολλά, γιατί επιλέγαμε να πούμε 8 τραγούδια. Αυτό τώρα για τα pre-blind. Ναι, τα pre-auditions. Μας στέλναν τη λίστα και μας έλεγαν διαλέξτε τραγούδια, 8 συγκεκριμένα και διαφορετικά το ένα με το άλλο, για να δούμε πού ακριβώς, σε τι... Σε ποιο μουσικό υποστήνετε. Ναι, ναι, είμαστε. Γιώργο, πόσο καιρό κράτησε αυτή η διαδικασία πριν δούμε το πρώτο επεισόδιο στον αέρα? Δηλαδή, ξεκίνησες τώρα με 8 τραγούδια και... Ναι, πολύ πιο πριν. Η πρώτη φορά που πήγα να περάσω το pre-audition ήταν τον Αύγουστο. Πέρσι τον Αύγουστο. Ναι. Και φτάσαμε φέτος το Μάρτιο. Ναι. Μπράβο. Όχι πέρσι, αυτόν τον Αύγουστο. Ναι. Ναι. Τον Αύγουστο του 2017. Ναι, φτάσαμε στο Μάρτιο του 2017. Ανεβοκατέβαινες, δηλαδή ήταν η βάση του και τι αναγκάστηκες να κάνεις? Ναι, ανεβοκατέβαινα. Ανεβοκατέβαινα, γιατί είχα παράλληλα και τη δουλειά εδώ πέρα, δεν μπορούσα να αφήσω τη δουλειά εδώ. Ανέβαινα για μια εβδομάδα, στις αρχές το πολύ, μετά από εκεί πέρα αναγκαστικά, εφόσον ήρθαν τα cross battle, ήρθαν μην τα battle. Μην πας εκεί, περίμενε. Α, το τον πρώτο. Επιλέγει ο Ρουβάς. Δοκιμάσει πριν πάει να τον επιλέξει ο Ρουβάς. Πας σε αυτό το πρώτο που είδαμε, ναι, τον Γιώργο τον Καρέλη, που άρχισε σιγά σιγά να το ακούω και εγώ να το μαθαίνω, δεν το ήξερα. Ότι ο Γιώργος είναι από το Ηράκλειο, έχει μουσική παιδεία, έχει το δικό του παρελθόν και πας να ερμηνεύσει το πρώτο τραγούδι που είδαμε και στο επεισόδιο. Ποιο είπες εκεί? Είπα το ένα κόμπο η χαρά μου. Ένα κόμπο η χαρά μου. Και γύρισε. Γύρισε ο Σάκης, ναι, μόνο, τελευταία στιγμή, τελευταίο δευτερόλεπτο βασικά. Μέχρι να γυρίσει τι σκεφτόσουν? Βασικά... Ή δεν σκεφτόσουν, απλά ερμήνευες εκεί, τα αυτό είμαι ένας τύπος που θα έχω άγχος, αλλά μόλις αρχίσει η μουσική το ξεχνάω. Τέλος, και στοχεύω. Μετά από εκεί πέρα, όταν πλησίαζε η ώρα, γιατί έχουν δικαίωμα να πατήσουν το κουμπί μέχρι τελευταίο δευτερόλεπτο που παίζει μουσική, μετά από εκεί πέρα δεν έχει. Και λέω μετά, αν δείτε και το μορφασμό που κάνω, λέω εντάξει, δεν πέρασα. Ναι, εγώ το θυμάμαι, αλλά θέλω και, έτσι λίγο σε... Και την ώρα πατάει ο Σάκης και μόνο που το σκέφτομαι τώρα. Και μου είπε το είσαι δικός μου μεγάλε. Ναι, και από εκεί άρχισε το ταξίδι. Πίστευες ποτέ ότι θα μπορούσες να συνεργαστείς με το Σάκη, το Ρουβά? Γιατί το δικό σου το ύφος είναι πιο έντεχνο, ο ξυλούρης, όχι, ο Σάκης είναι κάτι που κάνει ιδιαίτερα στην Ελλάδα τόσα χρόνια. Δεν πιστεύω ότι θα μπορούσα, γιατί... Δηλαδή, θα ήσουν αυτό... καλύτερα παιδί του Μαραβέγια ή του Μουζουράκη, ας πούμε. Ναι. Ίσως, ναι. Ναι, ίσως. Αλλά ο Ρουβάς όμως παρατήρησα ότι συγκινείται πολύ πιο εύκολα από τους άλλους με τέτοιου είδους φωνές. Ναι, έχει ιστορία ο Ρουβάς, θα την πούμε. Αλλά εσύ λες τώρα, εγώ είμαι στην ομάδα του Σάκη. Ναι. Κάτι που δεν περίμενες εκείνη τη στιγμή. Δεν περίμενα, ναι, γιατί... Εντάξει, τα μουσικά ενδιαφέροντα του Σάκη... είναι εντελώς διαφορετικά από τα δικά μου. Και απόρρισα εκείνη τη στιγμή που γύρω ο Σάκης, λέω εντάξει, με στήριξε αυτή τη στιγμή ο Σάκης. Οπότε πρέπει να τον αποδώσω εν καιρό στο Voice. Οπότε ξεκινάει αυτή η περιπέτεια από την επιλογή σου και μαθήματα και προετοιμασία και κάθε Πέμπτη στον αέρα. Τα γυρίσματα ήταν πριν, δεν ήσασταν ζωντανά στον αέρα? Από τα blinds και ύστερα. Το blinds ήταν μαγνητοσκοπημένο. Τα battles επίσης. Τα battles ήταν μαγνητοσκοπημένα. Και μετά και τα knockout. Νομίζω ότι και τα knockout ήταν. Και τα knockout ήταν μαγνητοσκοπημένα. Και από εκεί πέρα τα live που ήταν καθαρά σε αέρα. Πες μου τώρα λίγο πώς είναι να σε καθοδηγεί ο Σάκης ο Ρουβάς, γιατί κάθε ομάδα που είχε επιλεχθεί από τα παιδιά είχε τον προπονητή της, τον coach όπως λεγόταν στα αγγλικά. Οπότε είχατε μια σχέση πολύ στενή, πολύ επαφή, παροτρύνσεις, συμβουλές, του κάντο, του μην το κάνεις. Πώς ήταν όλη αυτή η διαδικασία? Στην αρχή όλοι μας ήμασταν κομπλαρισμένοι, γιατί το να έχεις, ας πούμε, το Σάκη Ρουβά απέναντί σου και να σου λέει, ρε Γιώργο, αυτό κάνετε έτσι, κάνετε αλλιώς. Κάποια στιγμή λες, όπα, ο Σάκης αυτή τη στιγμή είναι δίπλα μου και μου λέει κάποια πράγματα. Του πώς να το κάνω καλύτερα. Ναι, και πώς να το κάνω καλύτερα. Κάποιοι δεν το συνειδητοποιήσαμε στην αρχή ότι έχουμε το Σάκη, το Μαραβέγια, την Παπαρίζου απέναντί μας και να μας δίνει συμβουλές. Ήταν πολύ όμορφο αυτό, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι αυτοί που
οι κριτές που είχαμε, οι coach, έχουν εμπειρία τεράστια. Ναι, και έχουν δώσει το στίγμα τους. Έχουν δώσει το στίγμα τους, ειδικά στην Ελλάδα. Ξέρουν και πώς θα και... σε καθοδηγήσουν προφανώς. Ακριβώς. Πιο σωστά. Μπορεί να μην είναι ο καθένας τομέα του, π.χ. εμένα ο Σάκης, με βοήθησε πέρα από το τραγουδιστικό μέρος, που μου είπε τι θα μου άρεσε να κάνεις εκεί, γιατί έχει ακούσματα, έχει εμπειρία. Έχει τραγουδίσει και ένα Θεοδωράκι που το επέτρεψε ο Θεοδωράκης να τραγουδίσει ο Ρουμπάς. Βεβαίως. Εννοείται. Ήταν πολύ ωραίο. Μετά είχαμε και τους vocal coach. Οι οποίοι ήταν πλέον καθηγητές μουσικής. Ναι, ήταν καθηγητές μουσικής, φωνητικά σε μεγάλα ονόματα και μας βοηθούσαν και αυτοί. Για πες μου λίγο τώρα, γιατί στον τελικό εσύ πήγαινες μέχρι το παραπέντε με άλλο τραγούδι και τελικά είδαμε αυτή την εξαιρετική επίσης ερμηνεία. Ναι. Τι υπέρχεται. Εκεί φαίνεται όμως ένα παραπάνω, συγγνώμη πετάγομαι, αλλά φαίνεται ένα παραπάνω, γιατί μου είπε και ο Γιώργος πιο πριν, πόσο το στήριζε ο Σάκης Ρουβάς. Γιατί προφανώς για να γίνει αυτό, όπως κάτι στήριζαν ήξερε, όλα έτσι. Τα παιδιά, ναι. Αλλά εσύ πήγαινες να πεις την μπαλάντα του κύριου Μέντιου, αυτό έχεις επιλέξει. Ναι, ναι. Ναι, το είχα επιλέξει. Είχαμε πει με τον Σάκη τον Ρουβά ότι θέλουμε να πούμε κριτικό. Επέλεξα αυτό. Σε μια πρόβα βέβαια δεν... Και όποτε δεις τα βίντεο, όποτε εγώ τραγουδάω κάτι, θέλω να το αισθάνομαι. Δεν μου ήταν τόσο... Δεν σου βγαίνει η έκφραση. Δεν μου βγαίνει η έκφραση που ήθελα σε αυτό το τραγούδι. Και το παρατήρησε και ο Σάκης και μου λέει, Γιώργο, το καταλαβαίνεις αυτό που γίνεται. Λέω, ναι. Μου λέει, ωραία, διάλεξε ένα που... Θα σε εκφράσει απίστευτα. Και λέω, Σάκη, αυτό. Αυτό ήταν η δεύτερη σου επιλογή, η δική σου επιλογή. Ναι, ναι, ναι. Να ξεκαθαρίσουμε λίγο, γιατί εκείνο το βράδυ πολλά υπόθηκαν. Να πάμε εντάξει, και λίγο στο τέλος. Τα τραγούδια ήταν δικές μας επιλογές. Ναι. Ήταν δικές μας. Γιατί πολλοί κόσμοι είπε εκείνο το βράδυ ότι αν κάποιος έλεγε ένα άλλο τραγούδι από αυτό που είπε, αν διάλεγε ένα άλλο ύφος από αυτό που έδειξε, ίσως μιας που ήταν τη στιγμή η ψηφοφορία, δηλαδή είχατε ξεχωρίσει και διακριθεί, δεν είναι εύκολο να φτάσεις μέσα από χιλιάδες διαγωνιζόμενους στα τελικά του Voice, γιατί ήσασταν χιλιάδες στην αρχή. Και όλη αυτή και επιλογή... στα blind πήγαν 256 άτομα. Βέβαια, δηλαδή έγινε το ξεκαθάρισμα του ξεκαθαρίσματος στο να φτάσει στον τελικό με άλλα 8 παιδιά, 7 πόσα ήσασταν. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Και πολλοί είπαν ας πούμε, ότι αν η Κασιανή δεν έλεγε Αντέλ στο τέλος και έλεγε ένα άλλο τραγούδι, να κέρδιζε. Όλα τα τραγούδια όμως που διάλεγαν. Σε όλα τα live. Σε όλα τα live ήταν επιλογές δικές έτσι δεν είναι. Όχι, ναι, δικές μας. Μόνο στα μπάτλ στην μάχη ήταν των κριτών. Στέλναμε λίστα. Γιατί όταν έχεις να κάνεις με μια τέτοια παραγωγή, η οποία φαντάζομαι εγώ δεν ξέρω, πρέπει να πάρεις άδεια για να παιχθούν τραγούδια αυτά στον αέρα. Όταν έχεις να κάνεις με μαέστρο, έχεις να κάνεις με ροή προγράμματος, με την παραγωγή. Είναι διασκευές, άρα εννοείται ότι επειδή, πρέπει να επειδή πάρεις. Ακολουθούμε την ταυτότητα του Ολλανδικού Voice, που είναι η μαμά του Voice, η Ολλανδία, περνάνε από όλου. Από 4 διαφορετικά χέρια το τι πρόγραμμα θα προβάλλεις στο Voice. Πες μου λίγο για εκείνο το βράδυ που ερμηνεύεις, κάτσε να φτιάξω και το μάλλον τώρα το δω τι πετάει. Ναι, έχω και αυτά τα θέματα. Την ώρα που ερμηνεύεις αυτό το τραγούδι, πώς νιώθεις? Είναι περίπου 1,5 λεπτό, maximum 2 πρέπει να είναι. 2.30 ήταν ο χρόνος. Πόση ώρα σου φάνηκε σε αληθινό χρόνο και σε πόσο σε φανταστικό. Βασικά, δεν ήθελα να τελειώσει το τραγούδι αυτό, γιατί είναι από τα αγαπημένα μου. Ναι. Όταν τραγουδάω και γενικά στο Voice όταν τραγουδούσα, δεν θέλω να σκέφτομαι πολλά πράγματα. Μου αρκεί να ακούω τη μουσική και να τραγουδάω, δηλαδή... Εγώ παρατήρησα και πως ήταν ο Γιώργος λίγο πριν, που δείχνει έτσι κάποια δευτερόλεπτα λίγο πριν ξεκινήσει, που έβλεπα τα άλλα παιδιά έτσι που... Καλά, εννοείται ότι ήσουν αγχωμένος, αλλά έβλεπα ότι εσύ ήσουν συγκεντρωμένος, κοιτούσες σε ένα σημείο, ήταν... Τι να σου πω, ήσουν εκεί 100.000%. Δεν είναι μόνο συγκέντρωση, είναι και το άγχος που σε κάνει καμιά φορά και λες, γιατί εννοείται ότι έχουμε άγχος. Και όταν βγούμε και πριν βγούμε. Αλλά καμιά φορά δεν σου έχει τύχει ποτέ να έχεις από το άγχος σου και να είσαι ακίνητος και να προσπαθείς να το διαχειριστείς. Αυτό έχω. Αφού τελειώνει η ερμηνεία σου, εκείνη την ώρα τι λες από μέσα στον εαυτό σου, Γιώργο? Όπως το άκουσα, έμεινα ικανοποιημένος. Ωραία. Αυτό μου αρκεί. Τα υπόλοιπα παιδιά είχαν την αίσθηση του τι γίνεται, δηλαδή κατάφερε κάποιο παιδί, έβλεπες να υπάρχει αυτό η προδιαγραφή του νικητή, ήταν όλα ρευστά μέχρι να ανακοινωθεί το όνομα του Γιάννη Μαργάρη, πώς λεγόταν το παιδί. Ο Γιάννης ο Μαργάρης, ναι. Δεν ξέρουμε εκείνη την ώρα τι συμβαίνει, γιατί υπάρχει μια ροή στο παιχνίδι που πάει όλα γρήγορα
Και απλά βγαίνουμε και τραγουδάμε, κατεβαίνουμε. Έρχεται το επόμενο. Ο επόμενο π.χ. να τραγουδήσει ο Ρουβάς, να τραγουδήσει ο Καμπουτζίδης. Όπως... Είχε ένα προγραμματισμένο πλάνο. Και... και σε αυτό το σημείο που ήταν 8 καταπληκτικές φωνές για μένα, δεν ξέρεις ποτέ τι θα γίνει. Δεν ξέρεις, πραγματικά. Προσπαθούμε να το αποβάλουμε λίγο από τη σκέψη μας το «Α, θα βγεις πρώτος, α, δεύτερος, τρίτος, α, θα βγω, αν θα βγω δεν προλαβαίνεις και να το σκεφτείς. Και εκτός δεν προλαβαίνεις, πιστεύω ότι είναι αρκετά ψυχοφθόρο για να μπεις διαδικασία. Πέρασε πάντως τους ή άλλους και το μήνυμα ότι τελικά ο πρώτος ή ο δεύτερος ελάχιστη σημασία έχει, αν βάλουμε τη διαδικασία των επάθλων που εντάξει. Είχε μια σχετικότητα, το έπαθε, είχε την αξία του. Γιατί φανήκατε και σε όλη τη διάρκεια της παραγωγής, αλλά και με το κλείσιμο αυτής, ότι όλα τα παιδιά είχατε και ευκαιρίες, αλλά κυρίως σας δόθηκε και ένα βήμα και για μελλοντικές συνεργασίες. Δηλαδή, ήδη κάποια έκλεισαν εμφανίσεις, κάποια άλλα κλείσανε συνεργασίες. Ναι, ναι. Δεν ήταν ο πρώτος ο τυχερός και ευνοημένος και από εκεί έκλεισε το θέμα. Ο γιατί πρώτος, ήταν σπάνιες φωνές. Ο πρώτος με τον Γιώργο έχουμε αναπτύξει μια άψογη σχέση. Mm-hmm. Οπότε προφανώς και κάτι. Έχετε κλείσει κάποια συνεργασία. Έχουμε μιλήσει με τον Γιάννη. Με τον Γιάννη είμαστε συγκάτοικοι στην Αθήνα ένα μήνα που ήμασταν. Α, έμπανατε στο ίδιο δωμάτιο. Ναι, ναι. Φοβερή σύμπτωση. Ναι. Είναι ένα απίστευτο παιδί. Και έχουμε μιλήσει για κάποια live στην Κύπρο. Μόλις ηρεμήσουν τα πράγματα και πάει και αυτό στην Κύπρο, γιατί ακόμα στην Αθήνα. Ο ίδιος έχει συνειδητοποιήσει ότι το έχει συμβεί. Όχι. Ναι, το κατάλαβα αυτό. Τον είδα και την επόμενη μέρα σε μια παραγωγή. Τον βρήκα μετά στο ξενοδοχείο και του κάνω. Έλα, ρε. Πώς νιώθεις. Είσαι ρεκτής του Voice. Δεν το καταλαβαίνεις. Δεν το έχεις καταλάβει. Πώς είναι η συμμετοχή σε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί εγώ το επαναλαμβάνω, οι κριτές αλλά και το επίπεδο της παραγωγής ίσως ήταν από τις καλύτερες που έχουμε δει στην ελληνική τηλεόραση και το Rising Star είναι τώρα στον αέρα. Δεν μπορείς να πεις ότι το επίπεδο είναι το ίδιο ούτε των φωνών, ούτε όμως και το περιεχόμενο της συμπεριφοράς των κριτών. Δηλαδή, εδώ είχαμε ένα καλό συνδυασμό, ένα καλό αυτό, τέριασμα. Αυτό ήταν και οι χαρακτήρες που έδωσαν. Παιδιών με εξαιρετικό επίπεδο. Δηλαδή, και πολύ καλά παιδιά. Έφευγες, έμενες, μόνο καλά άκουγες. Ναι. Δεν είδαμε κίτρινα σχόλια. Δεν είδαμε παρατράγουδα που έχουμε δει σε άλλες περιπτώσεις. Είδαμε εξαιρετικές κρίσεις και εξαιρετικό σοου. Δηλαδή, το The Voice κάθε Πέμπτη, να το πω έτσι πιο τηλεοπτικά, χτύπαγε πολύ μεγάλα επίπεδα, πολύ μεγάλους αριθμούς τηλεθέασης. Ναι, ναι. Εσύ που το ζεις από μέσα, πού λες να οφείλεται αυτό? Βασικά, άμα ήσουν εκεί και έβλεπες την παραγωγή και όλους τους εργαζόμενους παραγωγής, συνήθεια τρέχανε. Γιώργο, πόσος κόσμος εργάζεται για να βγει αυτό το πράγμα? Πλήθος? Πάρα πολύ, ναι. πάρα πολύς κόσμος. Είναι η δημοσιογραφική ομάδα, είναι η συντακτική ομάδα, είναι το casting, είναι η μουσική, είναι υπεύθυνη για τη μουσική, είναι υπεύθυνη προγράμματος, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δηλαδή από τον φροντιστή, τον τεχνικό, τον μπούμαν και όλα αυτά, μέχρι ναι. που φτάνει στο πλατό πάνω στο control. Μου είπε πριν ο Γιώργος ότι πολύ σημαντικό ρόλο είχε και ο Καπουτζίδης όλο αυτό. Και στήριξη και σαν παρουσία. Ισχύει αυτό που έλεγε ότι έβγαινε με τους διαγωνιζόμενους, ότι κανονίζατε βραδιές και συναντιόσασταν και τα ναι, λέγατε. Ναι, αυτό που είπε. Ήτανε, εγώ πήγα που είμαι καχύποπτη, λέω να δεις που αυτό λέγεται για λόγους. Με την Μπίλη, την Άιζακ έγινε ναι. αυτό. Που της έλεγε η Μπίλη στον Καπουτζίδη, πάμε για ένα ποτό, πάμε για ένα ποτό, μα δεν μπορώ, ο Γιώργος. Τελικά άντε να πάμε ένα ποτό και η Μπίλη δεν πήγε ποτέ. Η Μπίλη έμεινε εκτός τελικού τελικά. Ναι, έμεινε εκτός τελικού η Μπίλη, ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο. Και ωραία φωνή ήταν αυτή. Ο χαρακτήρας της είναι απίστευτος. Πραγματικά μου λείψε. Μου λείψε. Και στους τηλεθεατές έλειψε. Ναι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάποια από τα παιδιά δεν ήταν στο ίδιο επίπεδο, ήσασταν πια όταν φτάσατε στο τέλος μα και στην αρχή νομίζω. Εκλεκτές φωνές. Ήταν και δεμένη ομάδα όμως. Αυτό που μου σχολίασε πριν ο Γιώργος ήταν ότι όλα τα παιδιά. Μέχρι τον τελικό τουλάχιστον, έτσι. Ήταν πολύ καλά παιδιά, πέρα από την ποιότητα που είχαν σαν φωνή. Ήταν πολύ καλά παιδιά, πολύ καλοί χαρακτήρες. Ναι, δεν δώσατε κίτρινα σχόλια, δηλαδή θα περιμέναμε να είχαμε και λίγο υλικό να δούμε στις σημεριανές, αλλά δεν έτρεξε. Γίναμε φίλοι πρώτα απ' όλα και μετά γίναμε φίλοι τραγουδιστές. Γνώρισα άτομα τα οποία, εντάξει, ειδικά με τον Γιάννη που ζήσαμε πολλές στιγμές, το θεωρώ πλέον φίλο μου, που δεν τον ήξερα πριν το παιχνίδι. Mm-hmm. Με όλους, και με την Κασιανή και με την Νικολέτα.
αναπτύξαμε πάρα πολύ στενές σχέσεις. Και από διαφορετικούς coach, έτσι. Και από διαφορετικούς coach. Η μουσική ενώνει. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό ξέρουμε. Από εκεί πέρα είναι ένα παιχνίδι. Όλοι μας γεμίσαμε εμπειρίες. Άσχετα αν ήμασταν πολλές ώρες εκεί πέρα. Για πρόβες, για τα πάντα. Πώς θα βγει ένα ωραίο σοου. Το κρατάμε, συνεχίζουμε. Πάμε στην επόμενη μέρα. Τι κάνεις? Καλώς τον, Συνεχίζει. Συνεχίζει μουσικά. Για πες. Η επόμενη μέρα με βρήκε στην Κρήτη. Ναι. Όπου ήρθα εδώ να διευθετήσουμε και λίγο τη δουλειά, γιατί... Το είχες αφήσει. Το είχα αφήσει τώρα με το voice. Τι δουλειά τώρα, δεν είναι η ίδια μουσική, δουλειά, είναι άλλη. Μουσική. Α, λέτε. Είμαστε ακόμα με τους Καρέλιδες και Σία. Με τον Λευτέρη, τον Καρέλη και την Αναστασία τη Μαυρίδη. Εμφανιζόμαστε σε μαγαζιά στο Ηράκλειο, παντοπολείο γεύσεως της αντιστάσεως, απέναντι τα λιτά. Οργανώνουμε κάτι live αύριο μεθαύριο. Αύριο μεθαύριο. Ναι, ναι, ναι. Κάτσε τώρα, επειδή είναι ο Σονούπο, για πού θα είσαι αύριο? Αύριο είμαστε στο ένα πολύ καινούριο μαγαζί, είναι ούτε μήνας που έχει ανοίξει. Ναι. Δύο καλοί μου φίλοι το ανοίξανε. Ναι. Και με εμπιστευτήκαν να είμαι το πρώτο τους live και... Ποιο είναι, παιδί, αυτό το κουζουλό? Το κουζουλό είναι πίσω από τον Άγιο Τίτο. Α, ναι. Είναι σεφ ο Μιχάλης που είχε έρθει εδώ και μας είχε φτιάξει το κοτόπουλο. Ναι, ναι, τα μαθαίνω. Για λέγε. Ναι. Την Τετάρτη. Αυτό, Τετάρτη ΦΠΑ στη Μιλάτου. Κανονίζουμε και άλλες βραδιές σε μια μουσική σκηνή. Θα δούμε με την Τζορτζίνα μας. Έχουν διάφορα που κανονίζουν. Μουσική, μουσική, μουσική. Και μετά στην Κύπρο που... Θα έρθουν οι συνεργασίες με τα παιδιά που ήσασταν μέσα στο Voice. Σας ναι. έχουν κάνει προτάσεις για το καλοκαίρι, ας πούμε, να είστε μαζί με τους κριτές, είναι περιοδές. Κάτι συζητιέται, αλλά ναι. δεν ξέρουμε ακόμα. Τι? Δεν ξέρω. Και εσύ τώρα. Λεπές. Εντάξει, είπαμε να μάθουμε μερικά πράγματα. Εμείς φέρνουμε γούρι. Μου φύγετε το σκοτώ, δεν πειράζει. Κάτι συζητιέται, θα δούμε, θα δούμε. Μπορεί να τον προλάβουμε αυτό εμείς όμως, Αντιγόνη, να τον έχουμε εδώ. Όχι, μα πας να έρθεις να μας τα πεις. Και πριν πας και μετά που θα έρθεις. Και να μας τα πει και τραγουδιστά. Να μας τα πεις και τραγουδιστά. Συνεχίζεις μόνο μουσική, μόνο τραγούδι. Ναι, μόνο τραγούδι. Ένα παραπάνω τώρα, Ναι. Κιθάρα μου, να ρωτήσω εγώ την τετριμένη ερώτηση, θα το ξανακάνεις? Εννοείται. Νομίζω ότι θα το ξανακάνω, αλλά σε αυτή τη φάση που είμαι τώρα, εφόσον τελείωσε όλο αυτό. Σε άλλο σόου δηλαδή. Δεν υπάρχει λόγος. Ναι, αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος. Έγινε και συστήθηκε. Και βέβαια, εννοείται προτείνω σε όλα τα παιδιά που το ονειρεύονται να πάνε. Εννοείται, αξίζει πάρα πολύ. Και σαν εμπειρία. Και σαν εμπειρία και ας μην βγεις πρώτος. Το πρώτος... Εντάξει, κάποιος πρέπει να βγει πρώτος. Είναι... Έπαιξε σπουδαίο ρόλο ότι σεβάστηκαν όλων σας και την προσωπικότητα και την παρουσία και τις φωνές. Και νομίζω ότι αυτό πέρασε και στον κόσμο. Δεν ξέρω αν οφείλεται στο κόνσεπτ της παραγωγής που ήρθε από την Ολλανδία ή είχε να κάνει και με το επίπεδο των ανθρώπων που συμμετείχαν. Όμως δεν άφησε κανένα περιθώριο αρνητικού σχολείου ή κάτι διαφορετικού. Τους ενδιέφερε απλά και μόνο η φωνή και η φωνή. Και αυτό επίσης ήταν κάτι διαφορετικό επιτέλους στην Ελλάδα. Ναι. Ούτε το κορμί, ούτε το μαλλί, ούτε οτιδήποτε άλλο. Ειδικά φέτος ήταν οι φωνές. Και ήσασταν όλοι ειλικρινά, δηλαδή θα τους το έλεγα και εκτός κάμερας, το λέω φωνάρες. Ναι. Εκεί πιστεύω ότι το voice υπερέχει, ότι κοιτάει απλά μόνο τη φωνή. Ο Γιώργο, ήταν ένα ωραίο ταξίδι, μια σπουδαία εμπειρία. Ναι, και αυτή τη στιγμή και πέρα ξεκινάς εσύ αυτό που πάντα ξέρεις να κάνεις, με φίλους, σε ολόκληρη την Κρήτη. Νομίζω δεν θα μείνεις μόνο στα του Ηρακλείου, θα κάνεις και τις βόλτες σου στους γειτονικούς νομούς. Όλα θέλει να τα μάθει, βλέπεις. Όχι, εντάξει, αφού δεν μου λέτε, εγώ θα περιμένω να μου το πείτε. Δηλαδή θα περιοδεύσεις το καλοκαίρι, ίσως με κάποιον από αυτούς τους κριτές. Αλλά μην μου πεις. Εντάξει, δεν με νοιάζει. Και θα συνεργαστείς και με τον Γιάννη τον Μαργάρα, αλλά μην μου πεις. Εμένα δεν με νοιάζει. Θα έρθει να κλείσει ακόμα. Δεν πήγαινε στον Εστίλ, το γύρω. Αλλά δεν σου λέω. Είδε όμω, ο Γιώργο πήγε την Κρήτη τόσο έντονα στην Ελλάδα, γιατί στον τελικό ήταν με το Σαρίκι. Και το τραγούδι και το Σαρίκι. Και συγκίνησες όλους μας. Το τραγούδι τελικού πιστεύω θα μείνει πιο χαραγμένο στη μνήμη, γιατί εντάξει είναι και τελικός. Ήταν η τελευταία μέρα που έβλεπα όλα τα παιδιά, που τελείωνε το ταξίδι αυτό. Πέρασα όμορφα, ολοκλήρωσα από το όνειρό μου κάτι. Το ολοκλήρωσα, ένα κομματάκι το προσπάθησα και το κατάφερα. Θέλω να πιστεύω ότι το λιγότερο που τραγούδισα ήταν μια αξιοπρέπεια. Αυτό. Με ενδιαφέρει μόνο να είμαι αξιοπρεπής σε αυτό που κάνω. Και μόνο. Εξαιρετικά. Ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Εμείς ευχαριστούμε. Ό,τι νεότερο εδώ το δελτίο τύπου. Ναι. Να τα μεταφέρουμε. Καλό σας απόγευμα και στους δύο. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα και σε εσάς όμως, γιατί κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε.